Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα της τηλεθέρμανσης. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η Καλλιόπη Βέτα, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με στελέχη και εργαζόμενους της ΔΕΙΑΚ. Συνδεόμαστε με την κυρία Καλλιόπη Βέτα, την οποία φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ, για να δούμε τι συζήτησε με τα στελέχη της τηλεθέρμανσης όσον αφορά τη λειτουργία. Κυρία Βέτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είχατε μια συνάντηση με στελέχη της ΔΕΙΑΚ, με τον Κώστα Κιτίδη, τη Γενική Διευθύντρια, με εργαζόμενους, όσον αφορά τα ζητήματα που άπτονται για την βιωσιμότητα και τις προοπτικές της ΔΕΙΑΚ, αλλά και για την αγωνία που υπάρχει για το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Για πείτε μας λίγο, από όλα αυτά που συζητήσατε με τους εργαζόμενους, αλλά και με τη διοίκηση, τι μέλη γενέστε τελικά, κυρία Βέτα? Είχα μία σειρά συζητήσεων και συναντήσεων, όπως είπατε, και με τη Γενική Διευθύντρια και με τον Διευθυντή Τηλεθέρμανσης και με τον κύριο Κιτίδη, που είναι πρόεδρος, αλλά και τους εργαζόμενους στο Διοικητικό Συμβούλιο, όλους εκεί σύσσωμοι, γιατί έχουν αγωνία για την επόμενη μέρα της τηλεθέρμανσης, για τη βιωσιμότητά της. Η τηλεθέρμανση, όπως ξέρουμε πολύ καλά, είναι ένα αγαθό που δόθηκε ανταποδοτικά στην περιοχή μας, γιατί η ΔΕΗ εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια τους φυσικούς πόρους, τους ενεργειακούς πόρους, με ό,τι συνεπάγεται για την περιοχή μας, και ήταν ένα ανταποδοτικό αγαθό που δικαίως δόθηκε στην περιοχή μας και ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα πολύ βαρύ χειμώνα και μεγάλο σε διάρκεια. Η τηλεθέρμανση, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει προβλήματα από εξωγενείς παράγοντες, όχι από εσωτερική, δηλαδή, διαχείριση. Αυτό συμφώνησαν όλοι που τους είδαμε χωριστά και μας είπανε. Εγώ το επόμενο διάστημα θα προβώ μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε κάποια ερώτηση, και δεν θα είναι η πρώτη, διότι αν θυμάστε τον προηγούμενο χρόνο έκανα ερωτήσεις στη Βουλή και μάλιστα έκανα και επίκαιρη ερώτηση, που σημαίνει ότι κάλεσα μέσω αυτής της διαδικασίας τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, να μας δώσει απαντήσεις για το μέλλον της τηλεθέρμανσης, διότι είχαν αρχίσει βέβαια να φαίνουν τα σύννεφα από το 20. Και τι εννοώ σύννεφα, τι εννοώ ότι αγωνία για τη βιωσιμότητα? Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρηση του κόστου λειτουργίας λόγω των αυξήσεων της μεγαβατόρας. Δηλαδή και λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και λόγω της βίαιης απολιγνητοποίησης. Ναι, και έχει αυξηθεί το κόστος στη λειτουργία της επιχείρησης, και μην το δούμε αυτό το κόστος να περάσει στους πολίτες. Ακριβώς, και η αγωνία όλων, ανεξαιρέτως όλων, και της διοίκησης αλλά και των εργαζομένων, ήταν ακριβώς αυτό, να μην περάσει το κόστος αυτό να μετακυλιστεί στους καταναλωτές και στους πολίτες, διότι βιώνουμε όλοι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, με πολύ μεγάλο πληθωρισμό, πολλά προβλήματα οικονομικά, δύσκολο χειμώνα, και βέβαια κανένας δεν θέλει αυτό το κόστος να μετακυλιστεί. Έχουμε, λοιπόν, αύξηση της μεγαβατόρας, έχουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, τη ρήτρα Μητσοτάκη, όπως λέει και το κόμμα μου, διότι η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει σωρεύσει πάρα πολλά χρέη στην τηλεθέρμανση. Να σας πω ενδεικτικά ότι από τον Οκτώβριο του 2021, που μέχρι τότε δεν υπήρχαν πολλά χρέη, ας πούμε, στην επιχείρηση, μέχρι το Μάιο του 2022, για πολύ λίγους δηλαδή μήνες, το κόστος της ΔΕΙΑΚ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής μόνο ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Όπως επίσης ανέβηκαν και τα δικαιώματα του CO2, δηλαδή η αύξηση των τιμών, των ρήπων, ας πούμε. Έτσι αποφάσισε η επιχείρηση να πληρώνει αυτή τη στιγμή μόνο την αξία του ρεύματος και να χρωστάει στην κυριολεξία τα υπόλοιπα. Δηλαδή τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τους ρήπους. Επίσης, σε αυτούς τους δύο παράγοντες προστίθεται ακόμη ένας παράγοντας. Ότι χωρίς να έχουμε τη συνεχή λειτουργία των μονάδων το προηγούμενο χρόνο και το 20 και το 20 και το 21, αναγκαζόταν η επιχείρηση, προκειμένου να δώσει θερμική ενέργεια στους καταναλωτές, να καίει πετρέλαιο, όπως ξέρουμε πολύ καλά. Ναι, υπήρχαν πολλές φορές το χρόνο που μας πέρασε, αρκετές φορές υπήρχε εκτός το σύστημα και είδαμε να λειτουργεί όντως η τηλεθέρμανση με πετρέλαιο. Αυτό επιβάλλει όχι μόνο στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα, η προηγούμενη χρονιά υπήρχαν τεράστια ζητήματα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Και να σας πω χαρακτηριστικά, επειδή έχουμε στοιχεία. Για το 2021 το κόστος αυτό ανήλθε στα 3,7 εκατομμύρια από την καύση του πετρελαίου, δηλαδή προκειμένου να δοθεί αυτή η θερμική ενέργεια των 137 μεγαβατόρων που χρειάζεται, για να προκειμένου να καλυφθούν αυτοί
η τηλεθέρμανση των κατοίκων, της Κοζάνης συγκεκριμένα. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι ότι καθυστερεί πάρα πολύ το ανάδοχο σχήμα, αυτό που λέμε το ΣΥΘΙΑ δηλαδή, και από τις εξελίξεις, αλλά και δεν υπήρχε καμία, από ό,τι φαίνεται, πρωτοβουλία και την κυβέρνηση. Εκεί τι σας είπε η διοίκηση για το συγκεκριμένο έργο που θα δούμε τρεις δήμους να συνεργάζονται, Εορδαία, Μήντο και Κοζάνη? Πού βρισκόμαστε όσον αφορά εκεί? Τι λένε οι δημοτικές αρχές? Λένε ότι προχωράει. Σας λέει εδώ η διοίκηση ότι καθυστερεί. Γιατί? Πού βρίσκουμε προβλήματα? Καθυστερούν και έτσι ανεπίσημες εκτιμήσεις λένε ότι θα πάνε και 3 και 4 χρόνια μετά. Έτσι μας είπαν οι ανεπίσημες εκτιμήσεις. Έτσι φαίνεται να γίνεται. Λοιπόν, αυτό όμως έχει έναν άλλον, εμπειρία και έναν άλλον κίνδυνο, να το πω έτσι. Οποιαδήποτε... οποιαδήποτε ας πούμε μελέτη που θα μπει στο ΕΣΠΑ κλπ. Θέλει από ίδιους πόρους το 15%, το 20%. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα άλλο κόστος, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 15 εκατομμύρια σύμφωνα με τις μελέτες, οι οποίες είναι έτοιμες από τη μεριά της τηλεθέρμανσης, της ΔΕΙΑΚ δηλαδή. Θα μπει δηλαδή ένα άλλο ακόμα κόστος, το οποίο δεν τους αναλογούσε, να το πω έτσι, διότι η τηλεθέρμανση λειτουργούσε κανονικά. Μπαίνει λοιπόν ένα ανάδοχο σχήμα, το οποίο έρχεται από πάνω, ας πούμε, επιβάλλεται, αλλά απ' την άλλη πρέπει η ΔΕΙΑΚ να πληρώσει αυτά τα χρήματα, γύρω στα 20 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια, το 20% είναι 15 εκατομμύρια περίπου, και χωρίς να έχουμε και εξέλιξη σε όλη αυτή την αναγκαιότητα, ας πούμε, και τα επενδυτικά προγράμματα. Θέλω να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την τηλεθέρμανση, κύριε Βακρατσά. Όλοι οι κάτοικοι έχουν αγωνία γι' αυτό, αν θα έχουμε τηλεθέρμανση, αν θα έχουμε δηλαδή τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου των 5 μονάδων, βασικά των 3, 4 και 5 είναι ουσιαστικά. Εκεί τι σας απαντάει η διοίκηση, γιατί υπάρχει μια σκέψη, αν σταματήσουν οι μονάδες να δουλέψει η τηλεθέρμανση Κοζάνης με ηλεκτρολέβητες, όπως είναι της Εορδέας. Εκεί τι λέει η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ? Δεν έγινε τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι είναι μια ουτοπία αυτό το πράγμα. Και μάλιστα να σας πω ότι χαρακτηριστικά πέρυσι, στην επίκαιρη ερώτηση που έκανα στον κύριο Σκρέκα, τελείωσε με αυτή με αυτό το συμπέρασμα ότι θα δημιουργηθούν αυτοί οι λέβητες, σε πάση περιπτώσει. Κάτι που βέβαια δεν γίνεται, γιατί όλο αυτό εντάσσεται σε μια αλλοπρόσαλη πολιτική, ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ενεργειακή πολιτική, δεν υπάρχει καμία στρατηγική. Βλέπετε ότι σταματήσανε βία τους λιγνίτες, υπήρχε μια βία πολυλιγνητοποίηση, όχι απανθρακοποίηση, το έχουμε πει και στο παρελθόν μαζί αυτό το θέμα. Έβαλαν τη χώρα πίσω από το φυσικό αέριο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εντάξει, δεν υπήρχε τότε πόλεμος που τώρα επιβαρύνει την κατάσταση ακόμη πιο πολύ. Αλλά να σας θυμίσω ότι το φυσικό αέριο είναι ένα ακριβό καύσιμο που ήταν, που είναι πάντα εισαγόμενο, άρα εξαρτάται από γεωπολιτικές συνθήκες. Και βέβαια βάλαμε τη χώρα σε αυτό τον τροχό πίσω από το φυσικό αέριο, ακριβώς γιατί η κυβέρνηση ήθελε να εξυπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα του φυσικού αερίου και της καθετοποιημένης παραγωγής ηλεκτρισμού, με ό,τι συνεπάγεται. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κρίση και την οικονομική. Διότι αυτή τη στιγμή είναι 5 εταιρείες οι οποίες έχουν υπερκέρδη, υπερβολικά υπερκέρδη, τα οποία δεν τα φορολογεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ρήτρανα προσαρμογής, η οποία μπήκε πριν τον πόλεμο, να σας θυμίσω, και ενσωματώθηκε τώρα, ενώ τάχα μου καταργήθηκε τον Αύγουστο, ενσωματώθηκε και έχουμε μια τεράστια αύξηση πάλι των τιμολογίων του ρεύματος, μιλώντας γενικά και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, και δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Απλά παίρνει από τους πολίτες αυτά τα χρήματα και τα δίνει πάλι στις εταιρείες. Οι επιδοτήσεις ουσιαστικά επιστρέφουν πάλι σε αυτές τις 4-5 εταιρείες που πρωταγωνιστεί βέβαια τη ΔΕΗ, η οποία έγινε και ιδιωτική. Δεν είναι δημόσια πια η ΔΕΗ, για να συζητάμε μια άλλη κοινωνική πολιτική, όταν άλλες χώρες κρατικοποιούν, όπως η Γαλλία, την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, εμείς ιδιωτικοποιούμε και τα δίκτυα του φυσικού αερίου, όπως έγινε τελείως πρόσφατα, τα πήρε δηλαδή το δημόσιο, το ιταλικό και κάποιους ιδιώτες, και τη ΔΕΗ. Και δεν έχουμε εργαλεία πια. Άρα χρειάζεται, κύριε Βακρατσά, μια άλλη πολιτική, όπως λέμε εμείς. Και καλό είναι αυτή την πολιτική να την εφαρμόσουν όμως και οι δημοτικές επιχειρήσεις λίγο, γιατί καλά είναι το θέμα της κυβέρνησης, αλλά και οι πολιτικοί πολλές φορές την εφαρμόζουν και οι ίδιοι που διοικούν μια επιχείρηση. Και θα ήθελα να ρωτήσω, το θέμα του νερού το θέσατε. Έχω πολλά ερωτήματα από τους πολίτες. Πληρώνουν το πιο ακριβό νερό στη χώρα οι Κοζανίτες. Το θέσατε αυτό το θέμα να σας απαντήσει η επιχείρηση? Είναι, γιατί πληρώνουν το πιο ακριβό νερό οι πολίτες του Δήμου Κοζάνης.
Δεν συζητήσαμε για το νερό. Αλλά δεν ξέρω, να το θέτω. Λέω μήπως το ζητήσατε και αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο κάθε φορά όταν με βλέπουν έξω οι πολίτες, το νερό το πληρώνουν με χρυσάφι, λένε. Αυτό λένε οι πολίτες του Δήμου Κοζάνης. Ναι, όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις, όλες, ή το ΕΕΒ, όλα οι δημοτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, θέλω να σας πω ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα από το κόστος ενέργειας. Γιατί το κόστος ενέργειας που παίρνουν δεν είναι ούτε το βιομηχανικό που λέμε, είναι το οικιακό τιμολόγιο που πληρώνουν. Έχουν τεράστιο κόστος και θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο και να ξεχνάμε το δάσος. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας κυβερνητικής πολιτικής. Σας λέω από πριν, σας είπα στην αρχή. Το νερό στην Κοζάνη, κυρία Βέτα, πριν χρόνια ήταν ψηλά. Δεν έχει σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης. Πάλι εκεί θέλετε να το πάτε. Εγώ άλλο ερώτημα θέτω και εσείς με πάτε στην κυβέρνηση. Εγώ θέτω σαν βουλευτής που κάνετε αντιπολίτευση. Το θέσατε το θέμα ότι το νερό της Κοζάνης είναι ακριβό. Δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και επί ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα, το νερό στην Κοζάνη τόσο το πληρώναμε. Και με τον Σαμαρά κλπ. Το ζήτημα είναι, μπορείτε να πιέσετε εσείς τη Δημοτική Αρχή κλπ. Να μειωθεί το νερό, το πληρώνει χρυσάφι ο πολίτης. Και είναι ένα βάρος για τους πολίτες. Αυτό λέω. Σας είπα πριν ότι για το νερό δεν μίλησα. Άρα δεν έχω στοιχεία να σας πω. Ωραία, είναι ένα θέμα το οποίο καλό είναι να το σηκώσετε όσο δυνατόν ψηλά το επόμενο διάστημα. Παίρνω λοιπόν υπόψη μου, θα το συζητήσω με τους ανθρώπους. Αλλά εγώ σαν βουλευτής πρέπει να βλέπω το σύνολο. Και το σύνολο εδώ είναι ότι, για την τηλεθέρμανση προκειμένου, γιατί για το νερό που σας είπα δεν έχω συζητήσει, δεν έκανα επαφές, άρα δεν μπορώ να έχω πληροφορίες, να σας πω κάποιες πληροφορίες. Σαν καταναλωτής μπορώ να σας πω όπως οποιοδήποτε μπορείτε να κάνει ένα ρεπορτάζ στον δρόμο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μέχρι κάποιο διάστημα η τηλεθέρμανση δεν είχε πρόβλημα ούτε βιωσιμότητας, ούτε οικονομικών προβλημάτων. Όλα αυτά είναι εξωγενείς παράγοντες που έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Πώς να το κάνουμε, έτσι είναι. Δηλαδή, όπως και να το δει κανείς το πράγμα, αφού όλοι συνομολόγησαν για αυτό το θέμα, ότι δημιουργήθηκαν τα χρέη από αυτούς τους τρεις που σας είπα παράγοντες προηγουμένως. Άρα, χρειάζεται μια άλλη πολιτική, ενεργειακή πολιτική, που να έχει σαν στόχο να, όχι μόνο την τηλεθέρμανση, που είναι ένας παράγοντας, ας πούμε, συνολικά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και για τους ανθρώπους, για τα νοικοκυριά. Ωραία. Έσοδα έχει η τηλεθέρμανση. Κλείνοντας με αυτό, τι σας είπαν όσον αφορά το κόμμα, πληρώνουν οι πολίτες, βάζουν δόσεις, δυσκολεύονται. Τι εικόνα υπάρχει στο κομμάτι αυτό, κυρία Βέτα? Δυσκολεύονται γενικά να πληρώσουν οι πολίτες και να σας θυμίσω ότι το επίδομο που δόθηκε, που είχα κάνει την πρώτη, ήμουν η πρώτη από τον νομό μας που έκανα την ερώτηση για να δοθεί επίδομα για την τηλεθέρμανση, αν θυμάστε, που έκανα την επερώτηση και μετά ακολουθήσανε και από άλλους παρεμβάσεις συναδέλφους. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι τόσο δεν ξέρουν τι χειμώνα έχουμε, που δώσανε αυτό το επίδομα, αλλά τελικά κάποιοι δεν μπορούσαν να το πάρουν, διότι είχαν βάλει πολύ μικρό διάστημα για να μπουν στην πλατφόρμα να πάρουν το επίδομα. Ενώ εμείς ακόμα εδώ είχαμε την θέρμανση, διότι όπως είπα και πριν, έχουμε, όλοι το ξέρουμε, ένα πολύ βαρύ χειμώνα που κρατάει πολλούς μήνες. Είχαν βγάλει λοιπόν από την πλατφόρμα τη δυνατότητα και μετά με πολύ κόπο και παρεμβάσεις και δικές μου και αλλωνών, καταφέραμε η πλατφόρμα να κρατηθεί για να μπουν οι άνθρωποι να πάρουν αυτό το μικρό επίδομα. Ας ελπίσουμε αυτό το επίδομα να είναι και την χρονιά τώρα, 22-23. Δεν νομίζουμε να ήταν μόνο την προηγούμενη χρονιά. Ελπίζω κι εγώ, όμως δεν σώζεται η κατάσταση με τα επιδόματα. Σας είπα και πριν ότι δίνονται γενικά επιδόματα τα οποία παίρνονται από τους ίδιους τους πολίτες με κάποιο τρόπο. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα σε σχέση με το στόχο φέτος, το επτάμενο το τελευταίο, ήταν 5,8 δις, από τα οποία τα 2,4 δις είναι μόνο από το ΦΠΑ, δηλαδή από τα αγαθά. Τα πληρώνουμε, δηλαδή παίρνουν 10 από τον πολίτη και δίνουν ένα. Και πού το δίνουν το ένα, αν μιλήσουμε γενικά για το ρεύμα, ας πούμε, το δίνουν πάλι στους παρόχους που βγάζουν δισεκατομμύρια υπερκέρδη. Αντί να φορολογήσουν τα υπερκέρδη, να βάλουν πλαφόν στη χοντρική, να βάλουν σταθερά συμβόλαια στη χοντρική, να μην εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο όπως έκανε η Ιβρική Χερσόνησο, να βάλουν 5% μόνο κέρδος. Να βάλουν, δηλαδή, να πάρουν κάποια μέτρα οι κυβερνώντες, και ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να
δίνει τα χρήματα των πολιτών που παίρνει με έμεσο τρόπο ή άμεσο, να τα δίνει πάλι στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Αυτό θέλω να καταλήξω. Ωραία. Και μια άλλη κυβέρνηση προοδευτική που θα έχει σαν στόχο τον άνθρωπο και τους πολίτες. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Άλλωστε, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει και η λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Ας ελπίσουμε να λειτουργήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κυρία Βέτα. Και με αδιάλειπτη συνεχή λειτουργία των μονάδων. Διότι βγαίνουν έτσι οι μονάδες και δεν μπορούν να ανταποκριθεί. Δεν μπορεί το σύστημα, ναι, το είδαμε το χειμώνα που πέρασε αρκετές φορές. Δεν υπήρχε θέρμανση στις οικίες των πολιτών της πόλης της Κοζάνης και όσοι έχουν τηλεθέρμανση. Υπήρχαν τεράστια προβλήματα. Έτσι. Σας ευχαριστώ δερμά για την ενημέρωση για αυτό το καυτό θέμα, κυρία Βέτα. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.